λεπτά πάνε στην αίθουσα για να ξεκινήσει αυτή η συνεδρία των πολιτικών αρχηγών. Γιώργο, μας έλεγες. Σας έλεγα λοιπόν ότι το κλίμα επιδεινώθηκε ήδη μετά τις εκλογές με την παράδοση παραλαβή που δεν έγινε. Και Γιώργο, κάτσε λίγο, γιατί μας λένε ότι έχουμε φυσικό ήχο από την αίθουσα, οπότε να παρακολουθήσουμε αν υπάρξει κάποιος διάλογος. Ναι, για να δούμε αν θα υπάρχει και κάποια εισαγωγική τοποθέτηση από κάποιον από τους αρχηγούς του πρώτης δημοκρατίας που θα είναι δημόσια τοποθέτηση ή θα αποσυρθούν. Αλλαγή γενικότερα στα πρόσωπα όμως, γιατί είναι και η κυρία Γεννηματά έναντι του κυρίου Βενιζέλου, έτσι. Αυτό σίγουρο είναι ότι η χώρα ζει ιστορικές στιγμές. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε λίγο να μας κοιτάξετε όλοι από μια φωτογραφία. Ναι, και απαραίτητες φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα. Πήγατε, παιδιά, πάμε. Μάλιστα. Αποσύρονται οι φωτορεπόρτερς για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ναι, έλα Γιώργο. Το συντριπτικό χθεσινό αποτέλεσμα είναι 61% και ταυτόχρονα η πλήρης εξάντληση του χρόνου που έχει στη διάθεσή της η ελληνική πλευρά. Ενώ εμείς συζητούσαμε για το δημοψήφισμα και τα αποτελέσματά του, είναι σαφές ότι υπήρχαν γέφυρες επαφής μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών, Βερολίνου, Ουάσιγκτον αν θέλετε. Και μέσα σε και λόγω αυτών των επαφών υλοποιήθηκε σήμερα η αποχώρηση του Γιάννη Βαρουφάκη από την κυβέρνηση, που είναι ένα στίγμα προθέσεων, ένα δείγμα προθέσεων προς την πλευρά των Βρυξελών για μια αλλαγή. Ναι, σαν να προσφέρουν ένα κλάδο ελέας προς τη διαπραγμάτευση, είχε γίνει κόκκινο πανί ο κύριος Βαρουφάκης. Είχε γίνει κόκκινο πανί. Μην ξεχνάμε δε ότι το τελευταίο διάστημα πλην των συνεδριάσεων του Eurogroup, στις άλλες διμερείς επαφές που είχε η ελληνική πλευρά, ο κ. Βαρουφάκης δεν συμμετείχε. Συμμετείχε ο κ. Δραγασάκης, ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Παπάς. Θέλει η Αθήνα λοιπόν να δώσει την αίσθηση ότι υπάρχει νέα πνοή και, νέο κλίμα. Άρα, καλύτερο λοιπόν, κλίμα. Από εκεί, αυτό είναι το ένα χθεσινό, το δεύτερο χθεσινό μήνυμα μετά το 61%. Το τρίτο κρίσιμο για μένα είναι πώς θα ερμηνεύσει η ίδια η κυβέρνηση και η πλειοψηφία αυτή την εντολή που πήρε χθες. Διότι ο κ. Τσίπρας πήρε μια πολιτική. Ισχυρή πολιτική επαναβεβαίωση χωρίς να πάει σε κάλπες. Ναι. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτή τη στιγμή έχει το 60% και όλοι οι άλλοι μαζί το 40%. Έχει ως πρίκα. Ναι. Το έχει ως πρίκα. Είναι βαρύ φορτίο, Γιώργο, αυτό. Προφανώς. Γι' αυτό λέω πώς θα το ερμηνεύσει. Και έχει σημασία όμως τώρα, Γιώργο. Αν το ερμηνεύσει ως απόφαση παραμονή στην Ευρωζώνη, εκεί ενδεχομένως τα χέρια του να είναι και λίγο πιο δεμένα. Με ένα 61% όχι ως προς το να φέρει μία πρόταση. Σαν αυτή που η ίδια η κυβέρνηση είχε καταθέσει τον 8, 9 ή 10 δις. Ναι. Πρέπει λοιπόν.